Η Σίμου ή Σίμη όπως την ονομάζουν αρκετοί, είναι ανέκαθεν κεφαλοχώρη. Η ίδρυσή της ανάγεται στους Βυζαντινούς χρόνους και φαίνεται ότι ο Σίμος τον οποίο οφείλει το όνομά της πιθανόν να ήταν Βυζαντινός φεουδάρχης της περιοχής. Στην είσοδο του χωριού, από ναύπακτο, βρίσκεται ο καλοκτισμένος ναός του Αγιώργη, κτίσμα της δεκαετίας του 1950. Κατεξοχήν μαστοροχώρη της ναυπακτίας διακρίνεται για την αρχιτεκτονική των σπιτιών της. Τα παλιά σπίτια του χωριού πετρόκτιστα, εντυπωσιακά δομημένα από ντόπιους μαστόρους, αποτελούν στολίδι για όλη την περιοχή. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει το παραδοσιακό τριώροφο κτίριο του Δημαρχείου που κτίστηκε το 1900 ως κατοικία και εμπορικό κατάστημα. Ακριβώς από πάνω, σαν μπαλκόνι του χωριού, αναπτύσσεται ένα τρίγωνο με δύο διατηρηταία κτίρια. Τον ιερό ναό της γέννησης της Θεοτόκου, το δημοτικό σχολείο και πάνω από αυτό το αρχοντικό των Ξηδαίων. Αξιοπαρατήρητα επίσης σημεία ενδιαφέροντος είναι η κρίνη Λιονταράκη στο κέντρο του οικισμού, η τρανή βρύση στην έξοδο του χωριού, σταθμός για τους περαστικούς για να απολαύσουν το γάργαρο νερό της. Είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα στο χωριό σας και με την ευκαιρία αυτή, πριν μπούμε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία του χωριού σας. Η ιστορία του χωριού μας έχει ως εξής. Κανείς δεν ξέρει καταρχήν πότε δημιουργήθηκε το χωριό αυτό. Mm-hmm. Από διάφορες εγγραφές που βρίσκουμε, ας πούμε, λένε ότι υπήρχε ένας που ήρθε εδώ και ονομαζόταν Σίμος. Και έτσι έδωσε το όνομά του. Ήταν, λέει, ο πρώτος κάτοικος του χωριού, με λίγα λόγια. Βέβαια, υπάρχουν και πολλές άλλες εκδοχές για το θέμα αυτό. Συνεχίζοντας αυτή τη συνομιλία μας, θα ήθελα να μου πείτε λίγο για τη δομή του χωριού σας. Πώς είναι χτισμένο, πώς είναι τα σπίτια του. Το χωριό μας, όπως θα το δείτε κι εσείς, είναι ένα πετρόκτιστο χωριό. Δηλαδή όλα τα σπίτια, εκτός από τα τελευταία που έχουν γίνει, είναι όλα με πέτρα. Και αυτό διότι εκείνα τα χρόνια οι χωριανοί μας εδώ ήταν χτιστάδες, πετροχτιστάδες. Και όχι μόνο φτιάξαν τα δικά μας σπίτια, αλλά γυρνάγανε και όλη την επαρχία και στην Αύπακτο και φτιάξανε πάρα πολλά σπίτια πέτρινα και όπως θα τα δείτε είναι υπέροχα. Mm. Εκείνα τα χρόνια το χωριό μας είχε κοντά στους 1000 κατοίκους. Μιλάμε τώρα για πόσα χρόνια πριν. Τη δεκαετία του 50. Μάλιστα.
Ήτανε τόσο. Ήταν δηλαδή κάπου 120 οικογένειες, από 8-10 άτομα κάθε οικογένεια. Είχαμε 120 παιδιά, ήμασταν στο σχολείο, 3 δασκάλους. Τώρα βέβαια τα χρόνια περάσανε, το χωριό έχουν μείνει ελάχιστοι στο χωριό μας. Γύρω στα 40 άτομα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού και μεγάλης ηλικίας πια. Βέβαια. Τα παιδιά φεύγοντα, δηλαδή τα παιδιά εμείς τελειώνοντας το δημοτικό, φεύγαμε για την πόλη. Να πάμε για καλύτερες, για πιο πολλές σπουδές και για εργασία. Τα κτίσματα αυτά τα οποία προαναφέρατε νωρίτερα, το σχολείο, η εκκλησία κλπ. Αυτά είναι διατηρητέα μνημεία τώρα, έτσι. Η Παναγίτσα, που είναι και η Μητρόπολη του χωριού, χτίστηκε το 1869. Είναι διατηρητέο κτίριο, όπως επίσης το Δημαρχείο και το σχολείο, το οποίο χτίστηκε γύρω στο 1900. Δωρεά του Ανδρέα Σιγκρουέτα. Έχουμε και τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος χτίστηκε τη δεκαετία του 50, ξεκίνησε γύρω στο 1950 και τελείωσε το 1962 και έγινε με προσωπική εργασία των χωριανών μας. Το 95% της εκκλησίας έγινε με προσωπική εργασία. Παιδιά, γυναίκες κουβαλάγαν νερό με τις βαρέλες που λέγαμε τότε. Την πέτρα, όλα τα κάναμε προσωπική εργασία. Μάλιστα. Και τώρα όλοι όσοι υπήρχαν εκείνα τα χρόνια εδώ και έχουν φύγει, σίγουρα θα υπάρχουν μέρες που επισκέπτονται το χωριό. Μπορούμε να πούμε ότι όλα τα παιδιά του χωριού μας έχουν γίνει επιστήμονες, έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες σε όλους τους κλάδους. Και έχουν δημιουργήσει οικογένειες οι οποίες τα παιδιά τους έρχονται συχνά στο χωριό. Ειδικά το Πάσχα και το καλοκαίρι. Άλλωστε είναι και πολύ κοντινή η απόσταση από την Ναύπακτο. Από την Ναύπακτο είμαστε πάρα πολύ κοντά και μπορώ να πω όμως ότι πιο πολλοί έρχονται από την Αθήνα. Παρόλο που στην Ναύπακτο είναι πάρα πολλές οικογένειες από εδώ, οι πιο πολλοί έρχονται οι Αθηναίοι. Τους αρέσει να έρχονται στο χωριό μας. Στο κέντρο της Ήμου λειτουργεί καθημερινά το δημοτικό κατάστημα. Τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι περαστικοί θα βρουν ένα χώρο ζεστό και φιλόξενο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλους τους μήνες του χρόνου, που προσφέρει ό,τι έχει σχέση με τη σίτηση και τον καφέ. Με συντροφιά το τζάκι, το καλό κρασί και τα special μεζεδάκια, οι κάτοικοι της Ήμου, μόνιμοι και μη, γίνονται όλοι μια παρέα και περνούν όμορφες βραδιές στο δικό τους χώρο, στο δημοτικό κατάστημα. Χριστούγεννα λοιπόν και είμαστε εδώ με τους κατοίκους της Ήμου Ναυπακτίας, εδώ στο πολύ όμορφο δημοτικό κατάστημα του χωριού, δίπλα από το τζάκι, για να συνομιλήσουμε και να νοσταλγήσουμε τα Χριστούγεννα, μάλλον να νοσταλγήσουν οι παλαιότεροι τα Χριστούγεννα που περνούσαν εδώ και να γνωρίσουμε όλοι εμείς εκείνες τις όμορφες εποχές. Εσείς λοιπόν δείξατε την προθυμία να μου μιλήσετε για τα παλιά Χριστούγεννα εδώ στο χωριό. Για πέστε μου λίγο πώς γιορτάσατε. Ήμουνα και μικρός, δεν θυμάμαι και καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θυμήθηκα αρκετά πράγματα. Τα Χριστούγεννα, καταρχάς, από ό,τι είπε και ο Ανδρέας, ας πούμε, υπήρχε κόσμος εκείνα τα χρόνια που ήμασταν εμείς μικρά παιδιά. Λοιπόν, κάθε σπίτι είχε το χοιρινό του. Λοιπόν, παραμονή των Χριστουγέννων υπήρχαν σε δύο ομάδες, τρεις ομάδες αναλόγως, που πηγαίνανε παρέα και σφάζαν τα γουρούνια. Γειτονιά-γειτονιά. Λοιπόν, άκουγες να σκούζει ένα γουρούνι από εδώ, άλλο στην άλλη γειτονιά, άλλο στην άλλη. Λοιπόν, τελείωνε αυτή η διαδικασία με τα χοιρινά. Το πρωί πηγαίναμε εκκλησία, 5 η ώρα το πρωί χτύπαγε η καμπάνα, πηγαίναμε αυτό. Οι νοικοκυρές βέβαια είχαν προετοιμάσει τις ματιές, τα λουκάνικα. Λοιπόν, γυρνάγαμε από την εκκλησία, γιατί τότε δεν υπήρχε και... Υπήρχε και φτώχεια εδώ πέρα στα χωριά, δεν υπήρχε πολύ... Είμαστε ορεινό χωριό. Λοιπόν,
Και γυρνάγαμε από την εκκλησία και τρώγαμε τις ματιές. Τις ζεσταίναμε και τις τρώγαμε. Λοιπόν, εμείς σαν παιδάκια, εντωμεταξύ ξέχασα να σας πω, σαν παιδάκια όταν σφάζαν τα χοιρινά, μας δίναν μια φούσκα και τη φουσκώναμε. Και παίζαμε με αυτή, μπάλα. Λοιπόν, γυρνάγαμε την εκκλησία, τρώγαμε τις ματιές, μετά λιανίζανε τα χοιρινά, φτιάχνανε τις σιγαρίθρες, φτιάχνανε το λίπος που βγάζανε, το βάζανε σε τενεκέδια και τα λοιπά, και τα κρέατα τα βάζανε μέσα σε τάλαρο που λέγαμε τότε, τα παστώνανε με αλάτι και τέτοια. Και ήταν αυτή η διαδικασία. Συγκεντρωνόσασταν έτσι σε σπίτια όλοι μαζί, εκτός από τις οικογένειές σας. Βεβαίως και συγκεντρωνόμασταν. Υπήρχε πολύ δέσιμο εκείνα τα χρόνια, σπίτι με σπίτι και γειτονιά με γειτονιά. Ο κόσμος ήταν διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα. Υπήρχε αγάπη, υπήρχε συμπόνια, υπήρχε ο ένας βοήθεια και τον άλλον. Όταν σε χρειάζεται, πήγαινε εσύ, όταν το χρειάζεται, αυτός. Υπήρχε δηλαδή μια κατανόηση, ας πούμε, και αλληλοβοήθεια. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, πώς γίνεται ο εορτασμός, τώρα σφάζουνε γουρούνια εδώ στο χωριό, διατηρείται το έθιμο αυτό? Δυστυχώς, το έθιμο αυτό έχει πια σβήσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, άντε τώρα στο χωριό μας να έχει ένας δύο γουρούνια. Δεν τρέφουν πια γουρούνια, γιατί δεν έχει κόσμο. Ο κόσμος που είναι εδώ πέρα είναι ηλικιωμένος. Όλοι είμαστε συνταξιούχοι και εμείς που είμαστε 5-6-10 άτομα που είμαστε σαν μόνιμοι εδώ συνταξιούχοι κτλ. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε χοιρινά, γιατί πάμε και στα παιδιά μας, πάμε και... Αυτό δεν έχουμε... Δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθούμε, ας πούμε. Απλά ασχολούμαστε με τα κυπευτικά μας, με τα μπελάκι μας, με το ένα με το άλλο. Αυτές τις δουλειές δηλαδή. Πάντως, όπως μου είπε νωρίτερα και ο κύριος Ζησιμόπουλος, η μέρα αυτή την τιμάτε, τη μέρα αυτή μάλλον την τιμούν οι συγχωριανοί σας, όσοι μπορούν βέβαια, έρχονται. Σίγουρα την τιμούν και πραγματικά εκείνα τα χρόνια και εμείς που είχαμε φύγει από εδώ, από μικρά παιδιά κτλ. Ερχόμαστε τέτοιες μέρες, όλος ο κόσμος μπορεί να πω ερχόταν στο χωριό του για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα. Σήμερα όμως, με τις συνθήκες που υπάρχουν, τα οικονομικά που έχει ο κόσμος, τα προβλήματα κτλ. Είναι πολύ ελάχιστοι έρχονται για να γιορτάσουν εδώ πέρα στο χωριό, ας πούμε, τα Χριστούγεννα. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε μάλλον κάτι χαρακτηριστικό που σας έχει μείνει από τα χρόνια εκείνα τα παλιά, τέτοιες χριστουγεννιάτικες μέρες. Κάτι ό,τι έχει σχέση με τα κάλεντα που λέγατε, τι σας δίνανε, πέστε μου τι. Ναι, σαν παιδιά πηγαίναμε, ας πούμε, λέγαμε τα κάλεντα, βέβαια χρήμα δεν υπήρχε, άλλος μας έδινε αυγό, άλλος μας έδινε τυρί, άλλος μας έδινε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δεν υπήρχαν λεφτά όπως σήμερα εδώ, σε ένα χατζηλίκι, ας πούμε, σαν παιδάκια. Με αυτά μας έχουν μείνει. Και πολλά πράγματα μας έχουν μείνει, γιατί υπήρχε στέρηση τότε και ξυπόλοι την γυρνάγαμε, έτσι. Και χωρίς ρούχα καλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχε εκείνα τα χρόνια μια φτώχεια. Δυστυχώς. Να είστε καλά. Κύριε Μουχτούρη, πιστός στην παράδοση και στα έθιμα. Ναι. Όχι μόνο εγώ, έτσι είναι όλοι οι χωριανοί μου σήμερα. Όλοι. Τι φτιάχνετε εδώ τώρα, σουφλιμά, παραδοσιακό? Εδώ φτιάχνουμε έναν ωραίο μεζέ, είναι τοπικό έθιμο, είναι ο σουφλιμάς. Ψήνεται στο τζάκι. Είναι κομμάτια από μαλακά κρέατα του χοιρινού που εκτρέφει το κάθε σπίτι για την ημέρα των Χριστουγέννων. Και έτσι βγάζουμε υποπροϊόντα, θα έλεγα, από το χοιρινό, όπως είναι οι ματιές, τα λουκάνικα. Και ο σουφλιμάς, ο οποίος ψήνεται γρήγορα. Είναι εύκολο στο μαγείρεμα και όταν έρχεται κανένας επισκέπτης στο σπίτι, να φτιάξουμε μια σούφλα, λέμε σουφλιμά, να πιούμε ένα κρασί. Γιατί ψήνεται γρήγορα, είναι μαλακό το κρέας. Για πέστε μου, τι άλλο φτιάχνετε τώρα εδώ στο χωριό τα Χριστούγεννα, τι άλλο παραδοσιακό? Κοίταξε, η παράδοση εδώ ήθελε, όπως είπαμε, ήθελε εδώ κάθε χωριό, κάθε σπίτι στο χωριό, είχε το χοιρινό του. Για τα Χριστούγεννα. Την παραμονή των Χριστουγέννων μαζευόντουσαν παρέες από τα σπίτια, γειτονιές, και σφάζαν τα χοιρινά του χωριού. Ξεκινάγαν το πρωί και ό,τι ώρα τελειώνανε. Βέβαια, ποτέ δεν τελειώνανε νορμάλ, ήταν όλοι μεθυσμένοι. Γιατί σε κάθε χοιρινό θα πίνανε και ένα ποτήρι κρασί. Και έτσι, όταν φτάναν το βράδυ στο σπίτι, ήταν όλοι πιωμένοι. Γιατί ψήνανε μεζεδάκια και πίνανε κρασί. Τώρα,
Το έθιμο, όπως είπαμε, ήταν τα γουρούνια, τα χοιρινά. Αυτό θα το σφάζαμε την παραμονή, θα το κρεμάγανε έξω στη σκαμιά, στην αυλή του σπιτιού, για να παγώσει, γιατί δεν υπήρχαν ψυγεία και δεν το κόβανε ζεστό, έπρεπε να παγώσει το κρέας. Και την άλλη μέρα το πρωί, ανήμερα το Χριστούγεννα, το γδέρνανε και το κομματιάζανε. Φτιάχνανε τη νύχτα οι γυναίκες τις ματιές για να τις έχουν έτοιμες όταν θα γυρίσουν την εκκλησία. Τα λουκάνικα τα γεμίζαν την επόμενη μέρα πάλι με κρέατα από το γουρούνι. Ο σοφλιμάς, είπαμε, βγαίνει από μαλακά κρέατα του χοιρινού. Και κάποια κομμάτια, επειδή δεν μπορούσαν να το καταναλώσουν όλο το κρέας τότε και θα χάλαγε, δεν υπήρχε συντήρηση ψυγεία, τα αλατίζανε ή τα βάζανε και τα κάνανε παστά στα ταλάρια ή τα κάνανε λιαστά στο καλάμι που κρεμάγανε πάνω από το τζάκι για να λιάσουν τα λουκάνικα για να στεγνώξουν, στεγνώνανε και τα καπνιστά τα κρέατα, τα οποία ήταν πολύ ωραία η γεύση τους. Τι άλλο θες να με ρωτήσεις? Τι άλλο να μας πει? Τι άλλο να πω, σας πήρα μονότερμα. Έτσι. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα που είναι σήμερα, όλα τα σπίτια να είναι ευτυχισμένοι, ας ξεχάσουμε τουλάχιστον για σήμερα τα προβλήματα, ας πιούμε ένα ποτηράκι κρασί παραπάνω, δεν πειράζει, και καλή χρονιά να μας έβρει. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Τι κάνανε τότε λοιπόν? Όλα τα σπίτια, όπως είπαμε, είχαν τα χοιρινά τους. Την άλλη μέρα δεν ρώταγε για κανένας πόσα κιλά ήταν το γουρούνι σου. Το κρέας. Το κρέας. Λέγανε, για να καταλάβουν αν είχαν μεγάλο ή μικρό χοιρινό, πόσους ντενεκέδες γλίνα έβγαλες. Η γλίνα είναι το λίπος του χοιρινού. Το βγάζανε σε φέτες, το λιώνανε στα καζάνια, στη φωτιά, και ό,τι κρέας είχε πάνω η γλίνα γινόταν τσιγαρίθρα. Και έτσι είχαμε και τις τσιγαρίθρες, ένα τοπικό μεζεδάκι στο... Φτιάχνουμε, αλλά πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι, γιατί δεν κάνει να τις τρώμε κιόλας με τις χοληστερίνες που έχουμε φορτωθεί. Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνανε αν έχεις μεγάλο χοιρινό ή μικρό από τους δενεκέδες τη γλίνα. Γιατί τη γλίνα την κρατάγανε στο κατώι και τη βάζανε στα φαγητά, στις πίτες, αντί για λάδι, γιατί δεν υπήρχε μεγάλη παραγωγή λαδιού εδώ. Τι γανίζανε πατάτες, τι γανίζανε αυγά. Και σε πολλές οικογένειες, μία από αυτές ήταν και η δικιά μου, που ήταν πολύτεκνες, πολυμελή οικογένειες, το τρώγαμε και σαν πρωινό πάνω στη φέτα του ψωμιού. Τρώγεται. Το λίπος. Τώρα δεν τρώγεται. Τώρα δεν τρώγεται. Τότε τρωγόταν και δεν μας έφτανε. Τρωγόταν και δεν μας έφτανε. Συνήθως τρεις δενεκέδες. Πυρομάδα και πάνω γλίνα. Το κάθε χοιρινό έβγαλε τρεις δενεκέδες περίπου. Τρεις δενεκέδες. Τρεις δενεκέδες λίπος. Δεν βλέπεις τώρα τα σφάζια. Γεια σου, καλησπέρα. Να, αυτό είναι. Έλα εδώ, Γιάννη. Λίγο. Παλιά έπρεπε να έχει λίπος. Και να κάνει ακόμη τις φέρνεις, ακόμη τις γερτάς. Τι γαρίζει. Εσείς, κύριε Σπύρο, χρόνια πολλά καταρχάς. Επίσης. Είστε από εδώ? Όχι. Εγώ είμαι από την Πάρο. Από το νησί. Από νησί. Από νησί, αλλά ριζώσατε εδώ στο βουνό, έτσι. Η γυναίκα μου έχει από τον παππού της καταγωγή από αυτό το χωριό. Έρχομαι εδώ σε αυτό το χωριό περίπου τα 50 χρόνια και. Και τώρα πριν από 20 χρόνια έκανα δικό μου σπίτι. Εγώ δεν είμαι σογαμπρός, είμαι γαμπρός. Η διαφορά ποια είναι, ναι, αν την ξέρετε. Η διαφορά είναι ότι ο γαμπρός αγοράζει και χτίζει. Ο σογαμπρός του δίνουνε. Είναι προνομιούχος ο γαμπρός. Όχι, δεν είναι προνομιούχος, ο σογαμπρός είναι προνομιούχος. Ναι. Λοιπόν, και σχεδόν από φέτος έρχομαι κάθε χρόνο στο χωριό. Δηλαδή ερχόμουν από το 1966, πρώτο ήρθα εδώ. Επειδή έχει συγγενείς η γυναίκα μου από εδώ και να μην σας ονομάσω ποιοι είναι, μ' άρεσε το χωριό και σιγά σιγά, ας πούμε, κατάφερα και έφτιαξα ένα δικό μου σπίτι, γιατί δεν μ' άρεσε να χτυπάω την πόρτα τα λινού. Και ποια ώρα θα έρθεις και τι θα κάνεις. Στη δική σας πατρίδα πηγαίνετε καμία βολτίτσα? Τώρα έχω χρόνια να πάω. Για πέστε μου, θυμάστε στο νησί πώς γιόρταζαν τα Χριστούγεννα? Μιας έτσι να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Όχι, εκτός από τα κάλαντα που λέγαμε παιδάκια, εμείς την παραμονή
Το απόγευμα βγαίναμε 2-2, δεν είχε περισσότερους και γυρίζαμε στα σπίτια, στα μαγαζιά. Στα μαγαζιά μας δίνανε κανένα φρούτο, κανένα μανταρίνι, κανένα πορτοκάλι και στα σπίτια κανένα γλυκό και όποιος είχε μας έδινε μια δραχμούλα, ας πούμε. Σε μόνο δέντρι ημιδιά άντε για μου μυδιά περάσουμε στην Χριστουγεννιάτικη τραπεζαρία, να έρθουμε λίγο στην κουζίνα, να δούμε τι μας ετοιμάζουν να φάμε σήμερα τα Χριστούγεννα εδώ οι κυρίες από τη Σίμου, οι οποίες πυρετοδός για να γίνει αυτό το γύρισμα δουλεύουν, ώστε να κάνουν τα καλύτερα δέσματα. Για πέστε μου, κυρία μου, τι κρέας είναι αυτό, πώς το φτιάχνετε, τι υλικά χρησιμοποιείτε? Το κρέας αυτό είναι χοιρινό. Είναι παραδοσιακό χοιρινό που κάνουμε τα Χριστούγεννα. Βάζουμε καρότο μέσα, πιπεριά, κεφαλοτήρι. Το κάνουμε, το τυλίγουμε στη λαμαρίνα, είναι το γιούρμπαση που λέμε. Το τυλίζουμε στο λαδόκολα, στη λαδόκολα λάχνουμε, το τυλίζουμε στη λαδόκολα και το βάζουμε να ψηθεί γύρω στις 3 με 4 ώρες. Οπότε το μεσημέρι που θα μαζευτούμε όλοι στο εορταστικό τραπέζι θα είναι έτοιμο και νοστιμότατο.
Πιστεύω να το... Είναι δοκιμασμένη η συνταγή, έτσι. Είναι δοκιμασμένη η συνταγή. Έχουμε φτιάξει χορτόπιτα που την τρώμε εδώ στην ορεινή ναυπαχτεία. Έτσι πολύ πλούσια με τυράκι και άλλα υλικά. Εδώ ντόπια και τη μακαρονόπιτα. Μάλιστα. Και τι άλλο θα περιέχει το εορταστικό μας τραπέζι? Τυριά, φαντάζομαι. Τυριά, λαχανοντολμάδες, που επίσης και τους τρώμε εδώ. Ματιές, που είναι πάλι το παραδοσιακό μας το φαγητό, λουκάνικα και το χοιρινό μας το γιούλμπασι. Ωραία, λοιπόν, ανυπομονούμε όλοι να περάσουμε σε λίγο στο εορταστικό τραπέζι, να γευτούμε αυτά τα υπέροχα εδέσματα. Φούλε, βλέπω μπαίνουμε και αρκετά στην παράδοση εδώ στη Σύμου που είμαστε. Βλέ, έχετε ετοιμάσει το πολύ πολύ παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο, τη ματιά. Πώς δίνεται η ματιά? Αυτή η συνταγή είναι από την πεθερά μου. Καθώς και τα λουκάνικα που θα έχουμε στο τραπέζι μας είναι η συνταγή της πεθεράς μου. Οι ματιές λοιπόν είναι από το έντερο, από τα χοιρινά. Κόβουμε πολύ μικρά κομματάκια τα σηκώτια, τα εντόστια μάλλον, τα κόβουμε σε μικρά κομματάκια, βάζουμε μέσα πρασάκι, λίγο πορτοκάλι, μπόλικο αλατάκι, πιπεράκι. Βέβαια, αναλόγως η κάθε νοικοκυρά τι θέλει να βάλει μέσα, τι είναι στη γεύση της. Τις ψήνουμε. Και κάποια ιδιαίτερη προσοχή στο ψήσιμο, πώς γίνεται? Θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή, θέλει λίγο τρύπημα για να μην μας ανοίξουν. Εμένα να μου άνοιξε μία κιόλας. Θέλει τρύπημα για να μην μας ανοίξουν. Εντάξει, μεράκι θέλει και αγάπη. Ό,τι φτιάχνουμε, τίποτε άλλο. Να είστε καλά. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του υπηκού ομίλου σε αυτό το χριστουγεννιάτικο γύρισμα. Μέλη του υπηκού ομίλου Ναυπακτίας και Δωρίδας παρέλασαν με τα λογά τους στα μονοπάτια και στο δάσος του χωριού. Καλημέρα, καλημέρα. Τα λογάκι παράδειγμα εδώ μπροστά το έτσι, Έλληνες εδώ, είναι φθηνό λογάκι αυτό. Thank you.
σε τον Φρέντ Μόρο. Γράφω πώς είναι. Α, φοβερό.